εργασιών πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πλευράς κερδοφορίας πάνω από το στόχο μας. Το πιο σημαντικό που ανέφερα πρώτη φορά στην ιστορία της CNN, έδωσε μέρισμα στο μέτοχο. Άρα όλα αυτά σημαίνει ότι κάναμε πολλά πράγματα σωστά για να μπορέσει να έρθει το αποτέλεσμα. Το βασικό ήταν να γίνουμε ένα. Να γίνουμε ένα από πλευράς διαδικασιών, συστημάτων, αλλά πολύ περισσότερο ως ομάδα και ως κουλτούρα. Και αυτό το βλέπουμε ήδη στο πώς αποδίδει παραγωγικά το κοινό πλέον, η κοινή ομάδα του agency της NN, που τρέχει με φοβερούς ρυθμούς ανάπτυξης στο πρώτο τετράμινο ήδη αυτής της χρονιάς. Άρα το πρόσημο είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό. Είμαστε ήδη μια μεγάλη δύναμη στον κόσμο της NN παγκοσμίως. Και στόχος μας είναι να γίνουμε ακόμα μεγαλύτεροι. Ο Όμιλος πιστεύει στην Ελλάδα, πιστεύει στην ελληνική αγορά και πιστεύει και σε εμάς ως εταιρεία. Γι' αυτό και προχώρησε σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Αναμένει από εμάς ανάπτυξη και αυτό είναι το όμορφο. Βλέπει αναπτυξιακές προοπτικές στη χώρα, στην αγορά και στις δυνατότητες που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Και αυτό που θα του το δείξουμε με τον τρόπο που ένας μέτοχος το απολαμβάνει, με το ότι στο πλάνο μας έχουμε διασφαλίσει ότι με τη δραστηριότητά μας κάθε χρόνο θα παίρνει από εμάς αυξημένο μέρισμα. Τι χρειάζεται τώρα που κλείνει, αν θέλεις, η ενοποίηση είναι ο μετασχηματισμός. Αυτό λέγαμε. Πρώτα ενοποιούμε και μετά θα βελτιωθούμε. Και αυτό έχουμε ξεκινήσει ήδη και δουλεύουμε. Πολλά πράγματα μαζί με άλλες χώρες, με την τεχνολογία σύμμαχο, έχουμε όρεξη για δουλειά. Έχουμε τα κεφάλαια εξασφαλισμένα για επενδύσεις, άρα το μέλλον είναι εδώ. Για μας πραγματικά είναι μια εξαιρετική μέρα, γιατί είναι η μέρα που σταματάμε λίγο και βραβεύουμε τους ανθρώπους που δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρουν αυτό που κατάφερε η εταιρεία την προηγούμενη χρονιά. Με μια απίστευτη νέα παραγωγή που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια, καταφέραμε να διατηρήσουμε το μερίδιο της αγορά μας και να παραμείνουμε οι πρώτοι στην ελληνική αγορά. Να θυμίσω ότι είμαστε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας και αυτό παίζει το ρόλο του. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι τα νούμερα, είναι οι άνθρωποι. Καταφέραμε το δίκτυό μας να διανύσει μια πολύ μεγάλη διαδρομή με σεβασμό και ταχύτητα και έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα φοβερό ξεκίνημα το 2024, το οποίο θα μας φέρει ακόμα πιο γρήγορα στο επιθυμητό μας στόχο, που είναι να φτιάξουμε ένα μεγάλο πορτοφόλι του 1 δισεκατομμυρίου. Η υγεία αποτελεί ένα βασικό αγαθό και είναι κάτι που πρέπει όλοι μας με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να δουλέψουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είμαστε μόνο δικός μας κλάδος, οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι και άλλοι όπως τα νοσοκομεία και τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε και να ενημερώσουμε τον Έλληνα πολίτη ότι αξίζει τον κόπο όχι μόνο να εμπιστευτεί, αλλά να μην βάζει το χέρι στο δική του τσέπη, στο δικό του νοικοκυριό να πληρώσει τα χρήματα για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της υγείας του, καθώς αυτή την ευθύνη και αυτό το ρίσκο μπορούμε και εμείς να το αναλάβουμε σαν κλάδος και να λειτουργήσουμε και αρρωγή μαζί με τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει και το κράτος. Μια χρονιά η οποία ήταν ιδιαίτερη αρκετά, διότι φέτος, από πέρυσι ξεκινώντας και φέτος, το protection, η υγεία δηλαδή, είναι πολύ ανεβασμένη. Όλοι μας οι πελάτες και ειδικά στην Κρήτη, επειδή τα νοσοκομεία μας, τα δημόσια έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, όλοι προτιμάνε να επισκέπτονται κλινικές. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι και στην ανάγκη αυτή τους προσφέρουμε αρκετές λύσεις, οι οποίες είναι για το καλό και το δικό τους προφανώς, αλλά και το δικό μας, γιατί κάνουμε τη δουλειά μας πιο παραγωγική. Οι γιατροί μας είναι αρκετά καλοί και στα δημόσια νοσοκομεία. Το πρόβλημα των νοσοκομείων των δημοσίων είναι το ξενοδοχειακό κομμάτι, τουλάχιστον στην Κρήτη. Οι περισσότεροι όταν μπαίνουν στο νοσοκομείο έχουν αρκετά προβλήματα φεύγοντας, οπότε δεν επιλέγουν σαν πρώτη λύση αυτό και επιλέγουν να πηγαίνουν στην ιδιωτική υγεία. Εκεί απάνω λοιπόν ερχόμαστε εμείς και προσφέρουμε τη λύση μας. Έχουμε συνεργαζόμενα νοσοκομιακά ιδρύματα εκεί, δύο, ένα στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά, οπότε όλοι είναι ευτυχισμένοι. Απαιτητική χρονιά, όπως και κάθε χρονιά, με όραμα, με δουλειά, με αγάπη για αυτό που κάνουμε. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από περισσότερη ασφάλιση. Είμαι αισιόδοξος. Όσοι αγαπούμε και, εν πάση περιπτώσει, ζούμε
και αναπνέουμε στη δική μας ασφαλιστική Ιερουσαλήμ. Ονειρευόμαστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι είμαστε ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ασφαλιστικοί πράκτορες και ο κόσμος να χαμογελάει. Ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου πλέον είναι κομβικός και θα πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη αυτό που κάνουμε όλα τα χρόνια. Η ανάγκη της ασφάλισης σε σχέση με τα θέματα της υγείας είναι η πρώτη ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντική ανάγκη. Οπότε εμείς και σε επίπεδο εταιρείας, αλλά και στην καθημερινότητά μας, κοιτάμε να προσεγγίζουμε τον κόσμο στα πραγματικά του προβλήματα που είναι δυσεπίλυτα και ερχόμαστε ουσιαστικά να του δώσουμε μια ακόμα επιλογή που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική επιλογή, ώστε όταν χρειαστεί αυτή η πολύ μεγάλη ανάγκη του να βρει λύση για την υγεία του, να έχει την καλύτερη επιλογή τόσο σε επίπεδο οικονομικό, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Η χρονιά πήγε εξαιρετικά σε σχέση και με την αγορά και με τον κλάδο. Και όλη η εταιρεία και η ομάδα, η συγκεκριμένη ομάδα μας, πήγε πάρα πολύ καλά παραγωγικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα momentum εξαιρετικό. Δεν λέω ότι είμαστε οι μόνοι, αλλά κοιτάμε στα μάτια την αγορά και θεωρούμε ότι κάνουμε πρωταθλητισμό. Και οι συνθήκες και αυτό που βλέπουμε για το μέλλον το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Η προηγούμενη χρονιά ήταν πάρα πολύ αποδοτική. Με την ενοποίηση έχουμε ισχυροποιηθεί πάρα πολύ στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς. Νομίζω πλέον ότι ο κόσμος κατανοεί ότι ο θεσμός ιδιωτικής ασφάλισης έχει να κάνει περισσότερο με την ολοκληρωμένη προστασία στο κομμάτι της υγείας. Η αγορά έχει οριμάσει σε αυτό το θέμα. Ο κόσμος ακούει περισσότερο. Οι εταιρείες έχουν έρθει πιο κοντά στον πελάτη. Είναι πάρα πολύ προσιτά όλα τα προγράμματα, υπηρεσίες και ως ηγέτιδα εταιρεία νομίζω ότι δείχνουμε τον δρόμο. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι βλέποντας και απολαμβάνοντας αυτή την ημέρα για τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, όπου ήταν μια εξαιρετική χρονιά για όλους μας. Το σημαντικό και το πλέον αισιόδοξο είναι ότι και αυτή η χρονιά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά και ελπίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερη και πιο παραγωγική από την προηγούμενη. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους για αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα και να ευχαριστήσω και την εταιρεία που στέκεται δίπλα μας και συναντήσεις όπως η σημερινή μας δίνει περισσότερη δύναμη και ενέργεια για τη συνέχεια. Αυτό το οποίο κρίνει ένα καλό αποτέλεσμα είναι να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Εμένα ο στόχος μου κάθε χρόνο είναι αυτός, να μπορώ να γίνομαι κατανοητός, να μπορώ να συνδέομαι με νέους ανθρώπους, αλλά να μπορώ να εξυπηρετώ με σωστό τρόπο και τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, να συνεχίζουμε να είμαστε παραγωγικοί, γιατί η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με τον ασφαλισμένο είναι αυτή που στο τέλος της ημέρας κάνει επιτυχημένο έναν επαγγελματία. Η ΕΝΕΝ για μένα είναι ζωή, το σπίτι μου, η οικογένειά μου, τα πάντα όλα. Είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο Έλληνας ή που ενδεχομένως χρειαζόταν και πριν 30 χρόνια. Την ασφάλειά του σε όλα, στη ζωή του, στο σπίτι του. Αστική ευθύνη, αν μπορεί να κάνει, αν είναι δυνατόν. Να του καλύψει τα πάντα, γιατί δυστυχώς οδεύουμε σε ένα πάρα πολύ άσχημο δρόμο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και φαντάζομαι ότι αν δεν είσαι ασφαλισμένος, θα έχεις προβλήματα. Είμαστε μεν η μεγαλύτερη εταιρεία, αλλά πρέπει και ο νέος ασφαλιστής, τώρα που βγαίνει, να ακολουθήσει ό,τι λένε οι παλιοί, ό,τι λέει η εταιρεία, για να μπορεί να προχωρήσει μπροστά και να μπορέσει να κάνει και εκείνος μια καριέρα, αλλά και να μπορέσει να ασφαλίσει όλο τον κόσμο. Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα δεν έχει ασφαλιστεί για την υγεία του? Ναι, θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να το κάνει χθες. Η συμβουλή θα ήταν ότι ακόμη και αν ήταν ένας πολύ καλός οικονομολόγος και έβαζε κάτω τα ασφάλιστρα των επόμενων 30 ετών και τις πιθανότητες να ασθενήσει, να χτυπήσει οτιδήποτε άλλο, θα ήταν σίγουρα κερδοφόρα η επιλογή που θα έκανε. Πέρα από αυτό όμως, η αξιοπρέπεια, η δυνατότητα επιλογών, η δυνατότητα να έχει κέφι, να έχει χαρά, δεν συγκρίνεται με οποιοδήποτε ασφάλιστρο και με καμία καθυστέρηση στο να ασφαλιστεί με νοσοκομιακό πρόγραμμα. Και τώρα μία συμβουλή για ανθρώπους που θα θέλαν να ακολουθήσουν το δικό σας επάγγελμα.
Αν ήταν αδερφός μου, όπως ο κύριος που είναι μέσα, θα τον έπιανα από τα μαλλιά και τον έπαιρνα μαζί. Επειδή όμως δεν έχω τόσα πολλά αδέρφια, τους συμβουλεύω να προσπαθήσουν να επιδιώξουν και να κάνουν ένα ραντεβού με έναν μάνατζερ της NN Ελλάς και να συζητήσουν την πιθανότητα όχι απλά να γίνουν ασφαλιστικοί σύμβουλοι, αλλά να κάνουν μια καριέρα που πραγματικά θα τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν όλα τους τα όνειρα πράξη. Καταρχήν το συνέδριο, το πανελλήνιο συνέδριο της ΕΝΕΝ είναι η γιορτή του ασφαλιστή. Το περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο και ερχόμαστε από όλη την Ελλάδα. Προφανώς είναι η επιβράβευση των κόπων, των κόπων μιας ολόκληρης χρονιάς. Θέλουμε να προαναγγελθεί και κάτι, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα μίξιμο των ασφαλιστών. Στο κομμάτι της υγείας, που είστε και η μεγαλύτερη εταιρεία, ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και τι λύση μπορεί να δώσει η ΕΝΕΝ? Προφανώς υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση. Τώρα λειτουργούν βέβαια και τα απογευματινά ιατρία στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά χωλαίνει πολύ και σε πολλά σημεία το δημόσιο σύστημα. Γι' αυτό και υπάρχει και επικρατεί ιδιωτική ασφάλιση. Η οικογένεια, το πιο σημαντικό, που για μένα είναι ούτε ο μισθός, ούτε οι ώρες εργασίας. Όταν είσαι οικογένεια, όλα τα άλλα έρχονται. Είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και ΕΝΕΝ σημαίνει πρωτοπορία, σημαίνει δύναμη, σημαίνει ομάδα, σημαίνει χαρά. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ πέρα, εδώ και 31 χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαστε φέτος. Οι στόχοι είναι για να πιάνονται, οι στόχοι είναι να συγκινητοποιούν, γιατί η ΕΝΕΝ είναι μια σχολή, η οποία ειδικεύτηκε πάνω σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στο θέμα του υγείας. Άρα με τα χρόνια εξελιχθήκαμε και γι' αυτό είμαστε και μόνη η εταιρεία που έχουμε καταφέρει αυτό που έχουμε καταφέρει. Να ασφαλίζουμε ανθρώπους και 80 χρονών. Τα προβλήματα της δουλειάς μας είναι ότι η αγορά αλλάζει συνέχεια και πρέπει να εξελισσόμαστε εμείς πρώτα απ' όλα. Και η εταιρεία κάνει την προσπάθειά της να ακολουθεί τις εξελίξεις. Το καταφέρνει. Όταν πρωτομπήκαμε στην ΕΝΕΝ ήταν μεγάλη μας τιμή που μπήκαμε σε μια τόσο μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Όταν θα φύγουμε από την ΕΝΕΝ, ελπίζω και ο Οδυσσέας και εγώ να είναι πολύ περήφανοι η ΕΝΕΝ που μας είχε εμάς συνεργάτες όλα αυτά τα 40 χρόνια. Δίνει λύσεις σε όλα τα θέματα η ΕΝΕΝ. Εάν μιλήσουμε σήμερα για το ποια είναι η εταιρεία, πέρα από ότι είναι η μεγαλύτερη εταιρεία, νομίζω ότι το μότο μας είναι το να είμαστε η καλύτερη εταιρεία. Από εκεί πέρα, στο κομμάτι της υγείας, σαφέστατα υπάρχουν άπειρες λύσεις και για κάθε πορτοφόλι. Αν θέλετε να μπούμε σε λεπτομέρειες, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρεις ότι έχεις μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή από πίσω, είναι πριν από σένα για σένα εκεί και θα αποζημιώσει όπως πρέπει.